Απλώς να υπενθυμίσω στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ ότι εδώ και λίγες ώρες υποψήφια περιφερειάρχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική, κυρία Δούρου, διώκεται για 100 θανάτους εξαμελίας. Διώκεται, κύριε Δρίτσα, για 100 θανάτους εξαμελίας και παραμένει υποψήφια περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ. Νομική συζήτηση με εσάς, Υπουργέ, με τις θεσμικές διαδικασίες ο κύριος Πολάκης, όπως έχει μάθει το ελληνικό, ο ελληνικός λαός εδώ και αρκετές μέρες πια, έχει ορισμένα προβλήματα. Φαντάζομαι και του εύχομαι να μην έχει και αυτός δίωξη για κακούργημα σε λίγες μέρες για την παράνομη ηχογράφηση του Κεντρικού Τραπεζίτη της χώρας. Πάω λοιπόν τώρα όμως, είχα σκοπό κύριε και κύριοι συνάδελφοι, σας κύριε εύχομαι, Υπουργέ, είπα να μην έχετε δίωξη. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Σας εύχομαι πολύ να μην έχετε δίωξη. Κύριε Γεωργιά, δεν εγώ πιστεύω διάλογο στο τεκμήριο της αθωότητας σε αντίθεση με εσάς. Η αύξηση των τιμών στην Ελλάδα δεν ανεβάζει τα κέρδη των πολυεθνικών βιομηχανιών σε όλο τον πλανήτη, σύμφωνα με όσα έλεγε ο Πολάκης και ο Τσίπρας. Αυτό δεν κάνετε. Για πείτε μου λοιπόν τώρα, αφού έχετε στήσει όλη αυτή τη σκευωρία την Οβάρτης και αφού έχετε πλήξει πωλήσεις εδώ και 2 χρόνια χωρίς να έχετε βρει φυσικά τίποτα, γιατί τίποτα δεν υπάρχει, έρχεσαι στη Βουλή των Ελλήνων αφού ο Τσίπρας μας έλεγε ότι εμείς δήθεν ευνοούσαμε το ντάμπινγκ των τιμών στην Ευρώπη και μου λέτε ότι την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και τον ΙΦΕ και τα άλλα που κάνετε κερδίζετε λεφτά εδώ, ενώ τους κάνετε δώρο στο παγκόσμιο επίπεδο τιμών, ο Ανδρέας Ξανθός, ο Πολάκης και η πρώτη φορά αριστερά. Εσείς τους χαρίζετε ένα σκασμό λεφτά. Αυτό κάνετε. Μη κουνάτε το κεφάλι σας, κύριε. Αύξηση που θα επηρεάσει, κύριε Υπουργέ, και τη συμμετοχή των ασθενών. Επειδή μάθατε προφανώς ότι διαβιβάστηκε το πόρισμα σε σχέση με την αντικειμενικοποίηση της ζημιάς του ελληνικού δημοσίου από το 2006 μέχρι το 2014 που αφορά την Οβάρτης και τα φάρμακά της, σας έχει πιάσει μαύρη και σκληρή τραμουντάνα και έρχεσαι εδώ σε αυτούς που αποκάλυψαν, οδήγησαν στον εισαγγελέα αυτή την ιστορία, να μας πεις ότι κάνουμε τα ίδια. Δεν είμαστε μπρε το ίδιο. Δεν είμαστε μπρε το ίδιο. Είμαστε άλλοι πολιτισμοί. Και όσο και να γαυγίζεις, όσο και να φωνάζεις ότι κάνετε δώρα στις φαρμακοβιομηχανίες, δεν μοιάζουν. Το Harvard Project εσύ το υλοποίησες σαν ένα στιγνό στρατιωτάκι αυτόν όπως το παραγγείλανε. Αυτά θα τα βρει δικαιοσύνη. Όσο και να φωνάζεις και να κορδίζεις και να κουνιέσαι σαν το Playmobil, έτσι, δεν μπορούμε να μοιάσουμε εμείς. Κατάλαβε το. Δεν είμαστε το ίδιο. Και κάνω το χεράκι. Η Ρένα Ιδρού απάντησε και δεν χρειάζεται τη δικιά μου την υπεράσπιση και απάντησε πολλόλογιο και προφανώς από τη στιγμή που ήταν στο τιμόνι το κυβερνητικό της περιφέρειας, ναι, σαφώς και φέρει ευθύνη. Αν και όταν μαντρώναν τα ρέματα, κλείναν τις παραλίες, δεν υπήρχε τίποτα, κυβερνούσε η παράταξή σου. Θα ήθελα την ίδια ευαισθησία και το ίδιο πάθος το οποίο δείξατε προηγουμένως για τη Ρένα Ιδρού που κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος, να έχετε το θάρρος στη Νέα Δημοκρατία να πείτε μια κουβέντα για αυτόν που καταδικάστηκε για ασέλγεια σε ανηλίκους, σε θύματα trafficking, συνονόματός σου είναι, Γεωργιάδης λέγεται και αυτός.